Σύμφωνα με τον υποστράτηγο Ιγκόρ Κονασένκοφ, τον επίσημο εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, το 90% των Ουκρανικών στρατιωτικών αεροδρομίων, στα οποία στεγάζονταν τα μαχητικά αεροσκάφη και τα UAV της Ουκρανικής αεροπορίας, έχουν καταστραφεί. Περισσότερο από το 90% των Ουκρανικών στρατιωτικών αεροδρομίων, όπου βρισκόταν η πλειονότητα της πολεμικής αεροπορίας της χώρας, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, υποστήριξε. Μέχρι την έναρξη της ειδικής επιχείρησης, οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν μια πολεμική αεροπορία, αποτελούμενη από έως και 250 λειτουργικά μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Στο έδαφος και στον αέρα, οι ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις κατέστρεψαν 89 μαχητικά αεροσκάφη και 57 ελικόπτερα. Ο Ρώσος υποστράτηγος Ιγκόρ Κονασένκοφ σημείωσε επίσης ότι ένα μέρος των Ουκρανικών μαχητικών αεροσκαφών έχει πετάξει στη Ρουμανία και δεν πρόκειται να συμμετάσχει στον πόλεμο. Υπενθυμίζουμε ότι πρόσφατα οι ΗΠΑ απέρριψαν επίσης την ιδέα μεταφοράς πολωνικών MiG-29 στην Ουκρανία, λέγοντας ότι το να απογειωθούν μαχητικά από αμερικανική βάση και να πετάξουν στον Ουκρανικό εναέριο χώρο που αμφισβητείται από τη Ρωσία θα προκαλούσε σοβαρές ανησυχίες για ολόκληρη τη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nemesishd.gr.